Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Χατζαφέρης. Όπως βλέπετε, βρίσκομαι στο Λονδίνο, στο Abbey Road, ένα κεντρικό δρόμο για το προσκήνιο και το παρασκήνιο του μεγάλου βασιλικού γάμου. Ένα γεγονός και εκεί που συνταράσσει όχι μόνο το Πανελλήνιο, αλλά και όλο τον κόσμο. Βέβαια, εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις. Τα μαγαζιά Harold's πραγματικά έχουν κατακλειστεί από όλους τους κοσμικούς που σαν λιγούρια πήγαν για να ψωνίσουν. Γίνεται πραγματικά όποιο μπάρει ο Harold's. Επίσης, στα Pritch Oliver γίνεται πραγματικά χαμός και κόλαση. Όπως επίσης και στο Max & Spencer. Θα πρέπει να πούμε και σε εκεί ότι ο γάμος θα γίνει στη γνωστή ώρα Trafalgar Square Garden και Big Ben. Εντωμεταξύ το traffic είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εδώ και σε εκεί, στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο πρέπει να πούμε και σε εκεί ότι το Λονδίνο έβγαλε τους Beatles, έβγαλε πολλά συγκροτήματα, τους Rolling Stones, τις πέτρες που κυλάγανε και τώρα οι πέτρες αυτές γίνανε βασιλικές για να συμβολίζουν το βασιλικό αυτό στέμα και πέτρα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και του γιου του Παύλου που θα πατέσει. Όμως, υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις και εκεί. Μερικές από αυτές είναι ότι οι βουλευτές θα πάρουν και μπουμπονιέρες στο γάμο. Και είναι κάτι αποκλειστικό. Τι θα θέλατε να πάρουνε, τσίχλες? Και εκεί, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, Ελλάδα είναι και το Λονδίνο. Γι' αυτό ότι γίνεται στην Ελλάδα μαθαίνετε πρώτα απ' όλα στο Λονδίνο. Έτσι λοιπόν, παντρεύεται ο Πάγκαλος. Τελικά, από ό,τι κατάλαβα, γίνεται πιο πολύ εντός με τους γάμους. Κυρίες και κύριοι, πάντα συνδεδεμένοι με το Λονδίνο. Μία είδηση που φτάνει αυτή τη στιγμή από την Αθήνα, από τη Ριγίλης. Με ειδοποιούν, ναι. Ποιος είναι? Ναι, η Γιώτα Αντωνοπούλου με ειδοποιεί ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στο γάμο τελικά μεταφιασμένος. Θα κάνω τον παπά. Κανείς δεν θα με πάρει χαμπάρι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βλέπετε πάντα Εθνικόν Ίδρυμα Τηλεοράσεως Αντένος. Και βλέπετε το Royal Terence Quick για ένα βασιλικό δελτίο ειδήσεων. Από τις πρωίας σήμερον, το βασιλικό ζεύγος υπό της διαταγάς του κυρίου Ζωητάκη και του κυρίου Αρναούτη θα ευδοκιμήσουν εις τελεστέν γεγονός του γαμικού ηλδηλίου. Στο μεταξύ, έντονος είναι η παρουσία του Αντένος εις τους βασιλικούς γάμους. Εις το Λονδίνο θα παρευρεθούν μεταξύ άλλων το ελικόπτερο του Αντένος, η θαλαμικός του Αντένος, το τρόλεϊ του Αντένος, ένας ψαρωμένος ρεπόρτερ του Αντένος, η σεμίνα διγενή ακρίτα του Αντένος μετά του Φακούτης, εάν δεν έχει μεταγραφεί από του κεκτού Αντένος, ενώ θα παρευρεθούν επίσης και δύο βουλευτάς του Αντένος. Εικάζεται ή μυρικάζεται εκ των παραπάνω ότι τελικώς μάλλον δεν πρέπει να ομιλούμε για βασιλόφρονούντες, αλλά για αντενοφρονούντες με βασιλέα τον Μίνωα Κυριακού. Ήταν ένα βασιλικό δελτίο ειδήσεων του Εθνικού Ιδρύματος Τηλεοράσεως Αντένος από τον Royal Terence Quick. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι για να σας δείξουμε την μεγαλειώδη τελετουργική γιορτή μετά του βασιλέως πριγκίπισσος Παύλων μετά την καθιδρύσεως του γαμικού γεγονότος. Λοιπόν, επί της ευκαιρίας των βασιλικών γάμων θα προβώ εις λόγων και εις βαρισίμαντας δηλώσεις. Καταρχήν, γιατί είναι εμένα δεν με τοποθετείτε εις το Λονδίνο? Όπως πήγαινε ο Καρατζαφέρης, ο Κουίκ, ο Κακαουνάκης και βρίσκονται πάντα εις τον ίδιο τείχο συνέχεια. Blue Box, πώς λέγεται. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δεν είμαστε δια τα Λονδίναν, είμαστε δια τα Κομονδίναν. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ λίγο το καβάλο να φαίνεται. Με πληροφόρησε τώρα εδώ πέρα ένας σύντροφος του κόμματος ότι τελικά θα πάει στο Λονδίνο η κυρία Φάνη πάλι Πετραλιά. Τι να κάνουμε, αφού στο Λονδίνο θα πάνε όλοι οι πρωτοκλασάτοι. Τι να μην πάει η κυρία Πετραλιά. Λοιπόν, θα προβώ εις δηλώσεις. Κυρίες μου και κύριοι, το αποφάσισα, θα παντρευτώ. Θα βρω μία καλή κοπέλαν, πλουσίαν του εξωτερικού. Ευχαριστώ πολύ. Όπως βλέπετε, τι με χωρίζει εμέναν από το βασιλιά. Υπήρχαν βασιλιάδες κάποτε μονάρχες, βασιλιάδες διάρχες, τριάρχες, αλλά βασιλιάς Λεβέντης πρώτη φορά. Εγώ θα είμαι αυτός, παρακαλώ. Θα λένε ψωμί και λιά με Λεβέντη βασιλιά. Μιλάμε. Καταλάβατε. Ψωμί και βύση με βασιλιά Βερβύση. Λοιπόν, θα βρω μια πλουσία του εξωτερικού και θα τελέσω τους γάμους μου στην Αλλοδαπίν, παρουσία χιλιάδων προσκεκλημένων και πλήθος κόσμου. Διότι
Τι να τα κάνεις, τι να κάνει μια νύφη αν έχει χωράφια με στρέμματα, εάν δεν έχει στέμματα. Αφού υπάρχουν στέμματα, τι τα θες τα ρέματα, κυρία Μαρί Σαντάλ. Λέγεται Μωρή Σαντάλ γιατί έχει μόνο ένα σαντάλ, μόνο σάνταλι δηλαδή. Λοιπόν, θα καλέσω βουλευτάς στο γάμο μου, ώστε να αποκτήσω τη δική μου κοινοβουλευτική ομάδα και επιτέλους θα εκπροσωπηθώ, στη Βουλή. Θα μείνει ιστορικός ο γάμος υπό την επωνυμία του Λεβέντη ο γάμος, μιλάμε. Όπως στο παρελθόν είχε γίνει του Κουτρούλιν ο γάμος. Θα μαζέψω παδούς και με δώρα τα οποία θα προσφέρουν και θα ανοίξω κόμμα. Τις προσκλήσεις λέγω, θα τις υπογράφω ως Βασίλης Λεβέντης. Αλλά δεν υπάρχει νύφη. Μείναμε στον Άσο. Και δια της παρούσης εκπομπής αναζητώ εκείνη η οποία θα συγκεντρώσει τα προσόντα δια να σταθεί ως το πλάι μου και ως Βασίλισσα και ως Λεβέντισσα Καραμπουζουκλού. Λοιπόν, ας συντάξω την αγγελία. Παρακαλούμε προσοχή με το σοβαρότητος. Παρασοβαρού αρχικού κόμματος υψηλού, πανέμορφου, πανέξυπνου, προσέξτε και το καβάλι, και με δικό του κόμμα και κανάλι και με δικούς του οπαδούς και χωρίς κάλτσα, με τηλέφωνο, ακίνητα και μετρητά, ζητώ κοπέλα αναλόγων προσόντων. Δεκτήκε από επαρχία. Ξεπέσαμε εμείς την έγκρινη. Δεν είμαι σαν τον άλλο. Τηλεφωνήστε τα τηλέφωνα του σταθμού μας για εργάσιμες ώρες. Παρακαλείτε τώρα ο μπαμπάς της νύφης, αυτός, να είναι ευκατάστατος για να μπορέσουμε όχι μόνο να κάνουμε τη δεξίωση για τους δεξιούς, γι' αυτό λέγεται δεξίωση. Θα καλέσουμε και αριστερούς για να είναι αριστερίωση και κεντρός για να είναι κεντροίωση. Για να πάρουμε τις εκλογές και να κυβερνήσουμε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Αυτά και σταματάω εδώ, διότι έπιασα και ζέστες και δεν είμαστε καθόλου καλά, κύριε Σπυγιόπουλε, μην κοιτάτε στο μπουφέν. Λοιπόν, να ζήσει ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ο Δερβής και η Δερβής. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Πάλι από τον Γιώργο Κατζαφέρη. Βρισκόμαστε εδώ στο Λονδίνο, στο Σόχο, όπου αν και καλογιάδικα κάνει ψόφο, γι' αυτό ποτέ δεν ξέρεις αν στο Σόχο πότε θα κάνει τελικά ψόφο. Μεγάλο γεγονός βέβαια, βασιλικός γάμος, να μην περιαυτολογήσω και να μην φλιαρίσω. Το μεγάλο λοιπόν εδώ Λονδίνο και να περάσουμε αμέσως στον αυλάρχη, σταυλάρχη της βασιλικής οικογένειας, τον Λόρδο Φλωρόγιου. Λόρδο, welcome. Κομμάσαβα. Μιλάτε και γαλλικά. Είναι Φράγκος λοιπόν, όπως βλέπετε, αλλά δεν έχετε καθόλου φράγκα. Είναι αλήθεια ότι επιλεχθήκατε από διάφορους άλλους αυλάρχηδες και ότι ήσασταν γκαρσόνι πριν, γιατί μας πιάσει και οικονομικό πρόβλημα. Είναι μπατήρ ο κοκκός και όπως δήλωσε, το επιλέξανε εμένα. Εσείς είστε από το Δουκάτο της Ριζούπολης. Ναι. Το Δουκάτο της Ριζούπολης, λοιπόν, ο Λόρδος Φλωρόγιου. Λοιπόν, θα μας πει ορισμένες λεπτομέρειες για το γάμο. Καταρχήν, Λόρδε, έχω Λόρδε, το έβλημα. Λόρδε. Λόρδε, δεν λες τίποτα. Έχω και. Μου βάλει και τέτοιο. Μάλιστα. Είναι η ζώνη η Λορδική. Πείτε μας κάτι, ακούστηκε το γάμο ότι έκανε πρόταση ο Παύλος στην Μωρή. Στη Μωρή. Στη Μαρή, πώς λέει, Μαρή Σαντάλ, μέσα σε ένα τελεφερή καρτέρι. Ναι, βεβαίως. Λόρδε. Βεβαίως. Άλυσα. Θα μπορούσε όμως αντί για τελεφερή και πρόταση να ήταν και στο Τέλε Σίτι και να ήμουν εγώ κουμπαρός. Ναι, με την άλλη φορά όμως. Μάλιστα. Με την Αλέξια. Την τραγουδίστρια. Όχι την τραγουδίστρια. Μάλιστα. Αυτή είναι με το Μητσοτάκι. Α, την κόρη του Βασιλιά την άλλη για το Μητσοτάκι. Είναι σημαντική δίσκηση εκείνη, να το καταγράψει αυτό το μικρόφωνο και η κάμερα του Τέλε Σίτι. Ότι θα έχουμε άλλο προξενείο. Έχει κολλήσει κάτι λεπτομέρειες τώρα. Μάλιστα. Έτσι. Να δώσω κάτι, αληθεύει ότι η πρίκα του Παύλου είναι γύρω στα 50 δις αγγλικές λίρες, γύρω στα 200 εκατομμύρια λίρες. Φυσικά. Ορίστε. Για να δείξουμε τη βασιλική επιταγή, παρακαλώ. Ναι, έχοντα την κάμερα. Εδώ βλέπετε. Ναι, ναι. Τη βλέπετε. Μάλιστα. Λοιπόν, βασιλική επιταγή και δεμένα. Να σας ρωτήσω, πολλά λέγονται και για τον Παύλο. Λόρδε. Τι λέγονται. Λόρδε, you know Παύλο. Πολλά λέγονται. Κουτσομπολιά. Κουτσομπολιά. Είναι, ναι. Τα σημερίζετε εσείς. Όχι, είναι κουτσομπολιά. Μάλιστα. Μάλιστα. Ήταν λίγο παυλωμένος, μου είχατε πει. Στην αρχή, ναι. Δεν βλέπετε εδώ το έβλημα. Αυτό δεν συμβολίζει, για πείτε μου, Λόρδε. Αυτό είναι η πρώτη νύχτα του γάμου, βλέπετε. Ναι, έτσι, εκεί. Ναι. Σε αυτό το σημείο. Αυτό συμβολίζει, ναι. Είναι το βασιλικό έβλημα παλαιολιθικής εποχής. Όχι, με τους βασιλιάδες. Και από μέσα τι έχει αυτό. Γλόμπο. Μάλιστα.
Όποιος λοιπόν δεν μπορεί να κάνει το... αυτό το έβλημα, κάνει το γλόμπο. Ναι. Το βράδυ, μάλιστα. Λοιπόν. Κοντάει φανάρι. Ανάβει αυτό και κάνει το κουμπάρι. Και μια τελευταία ερώτηση, ναι. Αυλάρχα μου. Μεγάλους αυλάρχηδες. Δεν μπορώ να απαντάω. Μεγάλους αυλάρχηδες. Οι νεόνυφοι θα ζήσουν στο Τατόι. Α, αφού είναι μπατήριδες. Μάλλον στο Κατόι θα λύσω. Μάλλον στο Κατόι. Να ευχαριστήσουμε τον μεγάλο Λόρδο Φλωρόγιου. Thank you. The next time, Beatles. Θα μιλήσουμε για Beatles. Φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη. Ξανά πάλι, Αθήνα. Μην ξεχνάς να γελάς, συντονίσουμε μας, για το Sky παίζει τρελάς. Εδώ, στην καρδιά του τρελάς και του Sky, χτυπάει ο ένας στο κεφάλι του άλλου. Τρελάς, με το χειρότερο δυναμικό, απορούμε πώς μας βλέπουν οι μανάδες μας. 7 ολόκληρα χρόνια εμείς του τρελάς, είμαστε στην τελευταία γραμμή της επικαιρότητας. Τρελάς. Κανένας δεν είναι χειρότερος από εμάς και πάμε στοίχημα. Και πάμε στοίχημα ότι θα το χάσουμε. Επενδύουμε δυναμικά στο παρελθόν, γιατί άμα περιμένουμε από το μέλλον, ζήτω που καήκαμε. Τρελάς! Η πανάσχετη ομάδα! Για το Sky παίζει τρελάς! Θα παρακαλούσα των κεντρικών έλεγχων του Εθνικού Ιδρύματος Τηλεοράσεως Αντένος να μου πει αν είμαι έτοιμος. Εικονογλύπτρια, αν είμαι έτοιμος. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζομαι με άλλα ειδήσεις. Έκπληξη προκάλεσε η επιλογή του Νικολάου Κακαουνάκη ως κουμπάρου των βασιλικών γάμων. Γεια σας. Ο Sky μπορεί να μην έχει λεφτά να πληρώσει αλλού, αλλά για το Λονδίνο για να πάμε έχει για το βασιλικό γάμο. Λοιπόν, βρίσκομαι και εγώ στην πλατεία Πικαντήλη. Πικαντήλη, Πικαντήλη, σου τιμώ και τον Καντήλη, ε. Λοιπόν, είδα και κάτι Λονδρέζι εδώ, κάτι Λόρδι, πω πω, Καντήλη.